Καλησπέρα κύριε Κωνσταντινίδη. Καλησπέρα Νίκο. Τι κάνουμε, καλά? Και σε εσένα και τους φίλους του ραδιοφώνου σου. Κώστα, θέλω να σε ρωτήσω καταρχάς πώς είδες το χθεσινό παιχνίδι του Άρη με την ομάδα του Πανιωνίου, γιατί... Ξαναπες μου Νίκο, δεν σε άκουσα. Λέω το χθεσινό παιχνίδι του Άρη με τον Πανιώνιο, πώς το είδες? Είναι όπως το είπες, ήταν ένα πολύ καλό παιχνίδι. Έχει τις δυνατότητες αυτές ο Άρης, τις δείχνει. Έχει έτσι και κάποιες κάποιες στιγμές, αυτές πρέπει να διορθώσουμε λίγο. Τα έχουμε ξαναπεί εμείς. Έχει καλό δρόμο η ομάδα. Το ρόστερ. Εντάξει, ήθελε λίγο ενίσχυση. Ήθελε. Αλλά τι να κάνουμε. Ναι. Θα τα βολέψουμε. Αρχίζουμε να βρίσκουμε. Εκ των έσω. Ναι. Χτες πάντως, επειδή είχαμε πει και την άλλη φορά, πριν από κάνα 1,5 μήνα που μιλήσαμε, ότι ο Άρης ήθελε αριστερό μπακ. Οπωσδήποτε ήθελε δεύτερο αμυντικό χαφ, ο Αμπού Μπάμ. Τα είπαμε αυτά το καλοκαίρι. Ο Παντελίδης το πρώτο που είχε δηλώσει, αν θυμάσαι καλά, ήταν να πάρει ένα τερματοφύλακα και ένα αριστερό μπακ. Τα ξεχάσες? Ναι, όχι, δεν τα ξέχασα. Και είναι η μόνη που δεν έχουμε πάρει στην ομάδα τώρα. Τι ψάχνεις? Ναι. Μην πάμε πίσω εδώ, μπροστά να βλέπουμε. Μπροστά. Θα βγει η χρονιά με αυτούς εδώ, δηλαδή με τους παίκτες, γιατί πάει για play-off. Ο Άρης θα μπει στα. Δύσκολο Ρενικό, αυτό το ξέρεις κι εσύ. Θα βγει η χρονιά, αλλά. Πώς θα βγει δηλαδή, κάνουμε το σταυρό μας όλοι να είναι γερά τα παιδιά και αυτοί ας πούμε, για να μπορούν να τα απεξέλθουν, γιατί είναι ζόρικα τα πράγματα, από εδώ και πέρα είναι όλα τα παιχνίδια ντέρμπι, έτσι, δηλαδή πρέπει να τα δίνεις όλα για να τα παίρνεις τα παιχνίδια, τέλος. Κώστα, η επιστροφή... να πας πλέον. Ναι, σωστό είναι αυτό, η επιστροφή του Μπρούνο Γκάμα μετά τον τραυματισμό του, τι αίσθηση σου δίνει, δηλαδή μες στο γήπεδο? Εγώ το βλέπω, είναι ηγέτης, είναι ένας παίκτης διαφορετικός. Τώρα, μιλάμε τώρα αυτή τη στιγμή, έχουμε τον Μπρούνο Γκάμα, έχουμε τον Φεφαντζίδη, έτσι, έχουμε Ματίκια, έχουμε Σάσα, μπήκε στην ομάδα, ξεχάσαμε και τον τέτοιο να το Σιώπη, τον ξεχάσαμε. Το Σιώπη, ναι. Η Ντέγε, βλέπεις, άλλοι λέγανε, εμείς το έχουμε ξαναπεί ότι είναι δύναμη η Ντέγε. Μπορεί να μην δε σκοράρα, είναι δύναμη, βοηθάει πάρα πολύ την ομάδα. Βλέπεις, είμαστε πολύ καλά. Και, δηλαδή αυτή τη στιγμή η εντεκάδα είναι πολύ καλή. Έχει 12-13, πολύ καλή. Απλώς ήθελε μια βοήθεια, αχρειάζεται, είναι κάρτες, είναι ένας τραυματισμός, να έχεις κάποιους παίκτες ακόμα που να μπορούν να δώσουν κάποιες ανάσεις σε αυτούς που ήδη υπάρχουν, κατάλαβες? Ναι, σωστό. Τι να κάνουμε, θα το πάμε έτσι, θα προσπαθήσουμε. Ο προπονητής μέχρι στιγμή δείχνει καλά πράγματα, μακάρι να μπορέσει μέχρι το τέλος να διαχειριστεί καλά τους παίχτες και το ευχόμαστε όλοι φυσικά, έτσι. Ναι. Δείχνει καλά πρώτα στοιχεία ο Ένινγκ. Αυτό είναι γεγονός, ναι. Αλλά από εκεί και πέρα θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Επειδή ο Άρης πάει για play-off, πάει για Ευρώπη, εντάξει, νομίζω ότι οι τέσσερις ομάδες ξεχωρίζουν λίγο. Πάω, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και ΑΕΚ. Πας για πέμπτος, να πας δηλαδή στην κανονική περίοδο εννοώ, να τελειώσεις. Έτσι, ναι. Ναι, νομίζω και αυτό το έχουμε, Νικό. Δεν θα το χάσουμε αυτό. Μέχρι τέλος. Αυτή τη θέση, ναι. Μάλιστα. Ανεξάρτητα ποιος θα βγει έκτος. Ναι. Ναι, μάλιστα. Νομίζω αυτή τη θέση την έχουμε το λιγότερο που μπορούμε να πιάσουμε. Ναι, έτσι. Το λιγότερο, ναι, σωστά. Βέβαια. Μάλιστα, ωραία. Υπάρχει κάποιος παίκτης που πιστεύεις ότι έχει δείξει έτσι καλό πρόσωπο το τελευταίο διάστημα? Εντάξει, έχουμε πάντα ένα. Τι να πούμε, χες ο Ρος, βλέπεις, τα κάνει όλα, έτσι. Όλα, ναι. Δηλαδή, αριστερό μπακ το παιδί, δεξί μπακ, στόπερ, όπως τα είπες, γκολ βάζει. Σάσα γκολ βάζει, Μπρούνο Γκάμα πρώτο σκόρερ της ομάδος, είναι ο Φετφαντζίδης, δεν το συζητάω, όπως το έχω πει και από πέρσι, θυμάσαι ότι είναι βαρόμετρο για την ομάδα, γιατί ξέρει πολύ μπάλα. Ναι. Φέτος δηλαδή άρχισε να αισθάνεται μέλος, εγώ έτσι πιστεύω ότι τώρα αισθάνθηκε μέλος της ομάδος, καταστάλαξε ότι θα μείνει στην ομάδα και βλέπεις... Είναι ο άνθρωπος που ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορεί να σου κάνει μια παλιά, μπορεί να σου βάλει ένα γκολ και να γυρίσει ένα παιχνίδι. Έτσι. Ναι, σωστά, σωστά. Και το έχει κάνει δηλαδή, όχι μπορεί. Εντάξει, είναι κάνει για την ομάδα. Είναι παιχτάρα. Και χθες είδες εκεί στην έξοχη πάσα του Ροζ, πώς περνάει τον άλλο. Έχει εμπειρίες, δεν είναι μόνο ξέρει μπάλα, έχει εμπειρίες δηλαδή σαν άτομο. Ναι, σωστό.
Για να δούμε τι θα γίνει. Είμαστε σε καλό δρόμο. Σε καλό δρόμο. Αυτό πιστεύω και εγώ, σε καλό δρόμο. Αρκεί τώρα βέβαια, γιατί στο μάτς με, τον Πανετολικό ήταν τραγικό ο Άρης, ήταν καλός. Ήταν η πιο κακή ναι, χειρότερη, δεν μέρα υπάρχει. Νομίζω που μπορούσε. Σωστά. Εδώ και 2 χρόνια τώρα, έτσι. Ναι, ναι, σωστά. Για να δούμε τι θα γίνει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κώστα Κωνσταντινίδη καλά, για την Νίκο κουβέντα. Μου. Καλή δύναμη. Να σε καλά, bye. Γεια σου,